Αναλυτικά ειδήσεις στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 με την Έλλη Στάι. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Το όραμα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι άλλο από το να δεν μπορεί να είναι άλλο από το να διαδίδεις αυτές τις μεγαλύτερες ιδέες, τις οποίες δημιούργησαν τα πιο σημαντικά πράγματα της ανθρωπότητας. Και αυτές οι ιδέες βρίσκονται εδώ, σε αυτή τη μικρή εγκυκλοπαίδεια. Πραγματικά, κοιτάξτε πόσα πράγματα μπορεί να διαβάσει κανείς εδώ. Μπορεί να διαβάσει, να διαβάζει και να διαβάζει συνέχεια. Συνέχεια. Αυτά τα βιβλία, κυρίες και κύριοι, δεν παλιώνουν ποτέ και δεν χάνονται ποτέ. Ήδη πριν Αλέκτορ λαλήσε, ήδη σήμερα άρχισαν τα όργανα. Άρχισαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση σου. Εγώ όμως θα επαναλάβω τα λόγια του. Δεν πρέπει να παίζουμε με τη φωτιά. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Που πηγαίνουν σε σκέψεις για να βάλουμε τυχόν φέσια. Γιατί σε μήνες έξι μη φόρεσες το φέση. Αυτές οι συζητήσεις ρίχνουν λάδι σε μια φωτιά. Ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Και της δημοσιονομικής διαφάνειας. Αυτό θα ήταν το σωστό. Βλέπεις, δηλαδή, θυμάμαι όταν τον πρωτογνώρισα πριν από... Πού να θυμάμαι τώρα κι εγώ, πόσα χρόνια, 16, 17, εκεί, στον καφέ τον θυμάμαι. Λοιπόν, τον Αντώνη τον θυμάμαι συνέχεια, εκείνα τα χρόνια, γιατί μετά χαθήκαμε. Ένα πολύ χαρούμενο άνθρωπο, μέσα στην πλάκα και στη χαρά, στο κέφι, στο χορό, στο τραγούδι, στα γέλια, πειράγματα. Έτσι τον θυμάμαι. Αντώνη μου, πολλά φιλιά σου στέλνω. Wow. Κατά την ανάγκη της μείωσης του δημόσιου τομέα, παντή τρόπο μιλάει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ σήμερα πριν μπω στο Υπουργικό Συμβούλιο είχα δεκάδες μηνύματα και από συναδέλφους μας από την προηγούμενη επαγγελματική μας ζωή, κύριε Παναδόπουλο.